παίρνουν πολύ δυναμικά και πάλι με τον Τζίμα. Τριπλάρι μήπως μπροστά του. Δεν κάνει την πάση στην κατάλληλη στιγμή. Αλή Παπά από τα αριστερά το σουτ δυνατό είναι. Απομακρύνει εκεί ο Ταλιχμανίδης. Πάει να πάρει το rebound ο Τζίμας. Ο Τάχατος με αυτοθυσία. Μαγκορντεζιάννη για το Δούμτσι. Δούμτσι για τον Τζόλι. Τζόλι στα αριστερά μπαίνει. Ένας με δύο. Τριπλάρι τον πρώτο. Γυρίζει. Περιμένει ο Κούτσια. Σουτάρι. Out! Μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Ο Κούτσιας δεν το πιστεύει. Έχει τον Παναγιώτου απέναντί του. Μπαίνει από τα αριστερά ο φόρ του Αστέρα. Προσποιείται. Συνεχίζει στο ένας με έναν. Με το αριστερό θα σουτάρει. Ούτε αυτό είναι κακό. Και ο Τζόλης. Ο Τάχατος Τζόλης. Το Δούμτσι στο σουτ. Out! Μπάλα του Αστέρα. Κάνουν όμως ένα λάθος και φεύγει ο Κορντεζιάννη. Τέταρτη του Κορντεζιάννη πλησιάζει. Θέλει να πασάρει στο Δούμτσι. Δούμτσι ανατρέπεται. Παίζεται, λέει ο διαιτητής. Τη φάση την πάσα του Κορντεζιάννη για το Δούμτσι που περνάει. Πέφτει ο goalkeeper. Τώρα, αν του βρήκε το πόδι ή όχι, εδώ ίσως θα φανεί και πάλι καλύτερα. Μάλλον δεν το βρήκε το πόδι. Έπεσε ο Δούμτσις εδώ και πάλι, ενώ φαίνεται να πέσει τέρας, ο Δούμτσις μπαλιά για τον Κορτεζιάννη. Βγαίνει ο goalkeeper, τον ανατρέπει, πέναλτι. Τσιμπάει την μπάλα ο Κορτεζιάννη, ανατροπή από τον Χριστοδουλή και πέναλτι. Το καταλαβαίνει και ο ίδιος ότι δεν πρόλαβε, αφού χάθηκε εκεί η πρώτη επαφή. Υπάρχει σαφώς ανατροπή. Να λοιπόν η γρήγορη πάσα προς τον Κορτεζιάννη, μπαίνει ανάμεσα αμυντικούς, τριπλάρει τον goalkeeper που βγαίνει πολύ ψηλά. Νομίζω δεν υπάρχει αμφιβολία. Ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, Δούμτσις εκτελεί, γκολ! 1-0 για τον ΠΑΟΚ στο 51ο λεπτό στην αριστερή γωνία. Έπεσε ο Χριστοδουλής, δεν κατάφερε να αντιδράσει. Να λοιπόν που ο ΠΑΟΚ πετυχαίνει ένα πολύ σημαντικό γκολ. Στον Κώστα Ιωσηφίδη πηγαίνει ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, ο οποίος ευστόχησε. Είπαμε και νωρίτερα, το μάτς δεν είναι καθόλου εύκολο για τους πρωτοπόρους της βαθμολογίας. Ο Δούμτσις ευστοχή στο πέναλτι, το οποίο κέρδισε ο Κορτεζιάννη. Μπαλιά δεξιά στο Τζόλι που έχει πολύ χώρο. Τζόλι σηκώνει το κεφάλι, βλέπει τις επιλογές του. Τζόλις γυρίζει, κόβει ο goalkeeper, γκολ για τον ΠΑΟΚ. 2-0 με τον Δούμτσι. Απομάκρυνε ο Χριστοδουλής, η μπάλα όμως στρώθηκε στο Δούμτσι που ήρθε σωστά από πίσω, περίμενε μια τέτοια κίνηση, πήρε ένα rebound εύκολο και στο 72 ο Δούμτσις κάνει το 2-0 για τον δικέφαλο του Βορρά στη γρήγορη αυτή επίθεση, όπου οι γηπεδούχοι έβγαλαν τον Τζόλι από τα δεξιά, γύρισε, απομάκρυνε σε θέση όμως όπου περίμενε ο Δούμτσις και έτσι εύκολα κάνει το 2-0, 14η νίκη. Τζόλις εκτελεί, κεφαλιά γκολ από τον Πανίδη, 3-0 ο ΠΑΟΚ στο 80. Στην κατάλληλη θέση ο Πανίδης εκμεταλλεύεται την καλή εκτέλεση του Τζόλι, δεν βγαίνει ο Χριστοδουλής και ο Πανίδης με αυτόν τον τρόπο και από κοντά. Εδώ δεν υπάρχει βεβαίως offside. Πολύ καλή εκτέλεση. Ολιγορία στην άμυνα. Ο Πανίδης δεν έχει δύσκολο έργο να βρει δίχτυα. Ξεκινάει η ανάπτυξη. Γιαξής. Για τον Τσιγκάρα. Τσιγκάρα τριπλάρι. Βλέπετε πόσο ωραία ανεβαίνει ο ΠΑΟΚ με τον Τζόλι. Τζόλι θα γυρίσει. Γκολ. Εκπληκτικός συνδυασμός. Φοβερή προσπάθεια και πάλι από τους παίχτες του ΠΑΟΚ στο 86. Πόσο ωραία, πόσο υπομονετικά από πίσω ξεκινούν και φτάνουν σε φάση με τον Τζόλι να δίνει την assist και αυτό γκολ πρέπει να είναι, έστω και έτσι πρόλαβε ο αμυντικός, για να δούμε και πάλι. Ναι, πρέπει να είναι αυτό γκολ από τον Γουσέτη. Το 4-0 για τον ΠΑΟΚ και εκεί βέβαια ο Γουσέτης τι να κάνει. Έχουν ανέβει οι ποδοσφαιριστές. Ο Γρόζης πράγματι εκτελεί. Γυριστό γκολ από τον Πανίδη. 5-0 στις καθυστερήσεις. Πάλι ο Πανίδης
καταφέρνει από την εκτέλεση να πάρει τη σωστή θέση, να κάνει ένα πολύ ωραίο γυριστό σουτ και να φτάσει. Για να δούμε εδώ και πάλι τον Πανίδη, βλέπετε πώς ξεμαρκάρεται, παίρνει θέση, γυρίζει το σώμα του, πολύ καλή τοποθέτηση και 5-0 με τον Πανίδη που έχει μικρή συμμετοχή στα λεπτά, αλλά έχει 2 γκολ